Σε κατάσταση συναγερμού έθεσε από χθες τις κτηνιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες της Μαγνησίας το κρούσμα λύσας που εντοπίστηκε σε ανεμβολία στο Τσομπανόσκυλο στην περιοχή της Ελασσόνας. Ήδη δόθηκαν εντολές για τον άμεσο εμβολιασμό όλων των πειμενικών και κυνηγετικών σκύλων, καθώς και των αδέσποτων σκύλων και γατών άνω των 3 μηνών. Τη σχετική αρμοδιότητα έχουν οι Δήμοι, ενώ οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούνται να συνδράμουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Δημιουργήθηκε ένα φράγμα προστασίας που είχε να κάνει με συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους να εμβολιάσουν αμέσως τα κυνηγητικά σκυλιά. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κυνηγητικά σκυλιά. Ο Δήμος, ο οποίος είναι αρμόδιος και για τη σήμανση σκύλων και αντίστοιχων ζώων που μπορούν να είναι φορείς της λύσας, αλλά και για την περισυλλογή αυτών. Φιλοζωικές μετερίες, οργανώσεις κτλ. Αν και εφόσον λοιπόν δεν προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες, τότε η κτηνιατρική η υπηρεσία του κάθε νομού θα προβεί σε κυρώσεις, σε ποινικές κυρώσεις, ακόμα και σε ανάκληση αδειών που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση κυνηγητικών σκύλων. Επίσης, αμέσως βρεθήκαμε σε συνεργασία και έγινε μια άτυπη σύσκεψη με το διοικητικό του νοσοκομείου και με τον κύριο Καραμπάτσα, το οποίο νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών εγρήγορσης, για οποιοδήποτε φαινόμενο μπορεί να παρουσιαστεί. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα περίπου ο Διευθυντής Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας είχε επισημάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης κρουσμάτων της θανατηφόρας λύσας με αφορμή τη γιγάντωση του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα στο διευρυμένο Δήμο Βόλου, όπου καταγράφονται περισσότερες από 1.200 περιπτώσεις. Όντως υπήρξε αυτό το ενδεχόμενο που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, οπότε και το νοσοκομείο θα έπρεπε να βρίσκεται στην αντίστοιχη εγρήγορση και βρίσκεται. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το φαινόμενο της λύσας που έτσι κι αλλιώς είναι επικίνδυνο, αλλά και γενικά με τα δαγκώματα από τα δέσποτα ζώα, τα οποία προκαλούν έτσι ή αλλιώς πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ελεγχόμενη, έχουν γίνει όλα όσα προβλέπονται από τον νόμο, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε.